camisa negra. Hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber de Μαρία, τα μπαγάγια που μου έφερες είναι χαλασμένα. Γιατί, κύριε Γιασεμάκη? Γιατί ελιώσα. Συγγνώμη, κυρία Σιδού. Να θυμάσαι την γλώσσα μου, μου έδωκες. Αθύμωμαι τι. Έχω παράπονο. Γιατί, τώρα θυμηθήκες να πονήσεις. Να σε καταγγείλω στο σίγμα. Είμαι εραστής με μεγάλη φαντασία. Oh. Αυτό είναι σίγουρο. Αφού να φανταστείς ενώ είσαι μόνος σου, φαντάζεσαι ότι είσαι με γυναίκα. Άσε με, Γιασεμάκη. Κάνετε εδώ ρε Ζωτόπουλα. Πάλι κρυφακούγατε. Όχι, όχι, όχι κύριε Λευτέρη. Απλά εμείς πήγαμε να ανοίξουμε την πόρτα και άνοιξε μόνη της. Το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι όταν ένας τρίτος μπει ανάμεσα στο ζευγάρι. Τι ο τρίτος θέλει τώρα? Ο τρίτος μπαίνει μόνο όταν υπάρχουν ρήγματα στη σχέση. Συγγνώμη, Άγγελε, αλλά εγώ κάνω τη συνέντευξη. Ναι, μου ήρθε λίγο αυθόρμητα και το συγγνώμη. Νερό κουτουλά. Να το πεις. Στο πόδι. Εχαλασμένο το πράγμα σας. Για το δικό σας πουλαδί. Όχι, 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 κύριε Πούρο μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το δικό μας το πράγμα μια χαρά είναι. Είναι για το δικό σας το πράγμα που οι απόψεις δίστανται. Ρε άχρηστη. Για το ποτήρι πουλαδί. Το φορείτε ρε ποσπασμένο. Εγώ θα πιάσω για τον τύφο φανελούδα, δάμε, τσο κάνει για σήμερα. Αύριο βλέπουμε. Πάντως εγώ είμαι οκ. Okay. Έπιασα κάτι τέλεια κομμάτια. Κούρι, έχεις λεφτά? Όχι, εγώ νόμιζα να μου δανείσεις εσύ. Απαναγία μου, κι εγώ νόμιζα ήταν να μου δανείσεις εσύ. Δεν πιστεύω. Πώς η μισή ώρα πάνε κατ' όνε τα πράγματα, δεν νομίζω την ώρα να φεύγετε. Μικαέλα, να σε παρακαλέσω να μιλάς πιο καλά στους πελάτες. Εσύ αγαπή μου είσαι πελάτης. Ωραία, πέρασες στο ταμείο να πληρώσεις. Μικαέλα, έχεις να μου δανείσεις 50 λίρες? Αγάπη μου, αν είχα 50 λίρες, ήταν να τις φάω και μόνη μου. Θα μου δάμε τώρα. Γίνεται τουλάχιστον να μας τα γράψεις. Σε μπουτίκ που είσαι, έντια στο μπακάλικο της γειτονιάς. Αφού να έχουμε λεφτά, τι θέλεις να κάνουμε? Να τα αφήκετε τα μέτρα να εξαφανιστείτε. Κάμαμε τόσο κόπο να τα ευρούμε. Τώρα που ξανασκέφτουμε, να τα βάλετε στη θέση τους και ύστερα να εξαφανιστείτε. Το έχω πει πολλές φορές. Θα το πω για εκατοστή φορά. Δεν έχω καμία σχέση με την Ελένη. Για εκατοστή φορά θα σου πω δεν σε πιστεύω. Για να σου μιλήσω ειλικρινά, Άγγελε μου, ούτε σε μένα να αρέσουν αυτές οι περίεργες μυστικές συναντήσεις σου με την Ελένη. Γιαγιά, η Ελένη είναι από τα λίγα άτομα που εμπιστεύομαι εδώ μέσα, σε αυτό το κανάλι. Ήθελα να βγω να της εκμυστηρευτώ ένα προσωπικό πράγμα. Γιατί να μην το εκμυστηρευτείς τη γιαγιά σου, αγάπη? Τι είναι αυτό που λες τώρα, ρε γιαγιά? Δεν μπορώ να μιλήσω σε εσένα, θέλω να μιλήσω σε έναν άνθρωπο της δικιάς μου ηλικίας. Έχει τόσα άτομα της ηλικίας σου. Για τη φλένα να μην βρες. Μίλα, Άγγελε. Γιαγιά, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει χτυπήσει πάλι τον Μπάρι το φαινόμενο του θέρμου Κυπρίου. Δεν μπορώ άλλο, φεύγω. Είδες τον Ιτα Μασά? Εγώ φεύγω από κανάλι. Και πάω να μαζέψω τα πράγματα και πως πήρες το αφολί μου. Τώρα τι έπαθες έτσι ξαφνικά και όποιες εσύ κατάθλιψη? Μη μιλάς άχρηστος. Εγίνηκα 39 χρονών και ακόμα να παντρευτώ. Πόσο? Νομίζω για σεμάκι μου ήπιες λίγο παραπάνω. Γιατί?
Γιατί αν είσαι εσύ 39 χρονών, εγώ πάω γυμνάσιο. Εντάξει ρε Δάφνη, μπορεί να μην είμαι 39 χρονών, είμαι 44. Ναι, θα βάλεις μια δεκαετία παραπάνω. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία η ηλικία. Καλό έβρε μου μια 24 να παντρευτώ. Α, θέλεις μου και 24, δηλαδή 40 δεν σου καμεί. Οι 40 είναι καλές, Δάφνη. Οι καλύτερες. Μία 40 ίσον 2 20. Η Χαρούλα, τι σου λέει? Τι να μου πει? Ενώ σαν γυναίκα, πώς σου φαίνεται? Άντε να δω τώρα, ο αδερφός με λυμπίστηκε την πρώη γυναίκα του γαμπρού μου, σαπουνόπερα. Λοιπόν, πάμε να φάμε και να μιλήσουμε. Κερνάς? Ανέβρω το πορτοφόλι μου, κανένα πρόβλημα. Α, κατάλαβα, θα πληρώσω εγώ πάλι. Τέλος πάντων. Περίμενα. Λοιπόν, take 52. Κύριε Μπούρε μου, με το συνολάκι αυτή τη φορά, ωραία. Συγγνώμη, μπορώ να πάω στην τουαλέτα? Πάλι? Μα αφού ήπια 51 ποτήρια νερό. Αν τα πεις καλά, να τελειώσουμε. Ε, σου απαγορεύω να μιλάς στα σχήματα της κοπέλας μου, έτσι. Έχει δίκιο ο κύριος Πουρός. Λάκη, μην ξαναμιλήσεις. Μαξ και ξερός, ρε. Σιωπή να πούμε. Εδώ υπάρχει ο άνθρωπος που έχει το γενικό πρόσταγμα, κύριε Πουρέ μου. Λοιπόν, και μην ανησυχείτε. Εντάξει, έχει πει πάρα πολλά νερά, αλλά το νερό κάνει καλό. Διώχνει την κυταρίτιδα. Συγγνώμη, δεν έχω ίχνος κυταρίτιδας. Άντε. Ναι. Για να δω έτσι από επιστημονικό τέτοιο, για να ξέρω για τη διαφωνία. Κύριε Πούρο μου, συγχαρητήρια. Τέλεια η γάμπα σας, τέλεια. Λοιπόν, 52, take, action. Να μην πάω στην τουαλέτα. Σφίξου λιγάκι να τελειώνουμε, έλα πάμε. Όταν διψάω, δεν συμβιβάζουμε με τίποτα λιγότερο από έναν τάβρο. Να το πεις στο ποτήρι. Ρε ανόητε, γιατί δεν είπες τίποτα ότι έπεφτε ο προβολέας στο κεφάλι μας? Αφού μου να μην μιλώ, είδαμε που έπεφτε, αλλά δεν είπα τίποτα. Άχρηστε, δεν μπορείς να πάρεις μια πρωτοβουλία? Βλέπεις το αφεντικό σου να χτυπήσατε, κύριε Πούρο μου. Πού εκεί? Δεν πειράζει. Θα ψηλώσετε. Γυμνάζεται. Φαίνεται χαρούμενος. Δεν έχει γυναίκα, δεν έχει παιδιά, δεν έχει προβλήματα. Όταν μεγαλώσω, θα γίνω κι εγώ Κινέζος. Να μου καμίτσαμε. Τελείω κουμπέπια. Μα ή να σου μιλώ και εσύ να ειρωνεύκεσαι. Θωριστικά κάνω, κυρία Χατζηφιλίππου. Πακετάρω τα πράγματα μου. Α, για να με λαλείς, κυρία Χατζηφιλίππου, σημαίνει ότι είσαι πολύ αγκρισμένος. Δεν έχω παράπονο, ούτε που σένα, ούτε που το κανάλι. Αλλά εξήγησα σου. Τον Playboy τη Love TV δεν μπορώ να το θέλω. Ποιο Playboy? Να που λαλείς. Το εγγονούι σου, το αγγελούι σου. Καταλαβαίνω και να ρίψεις ποτέ σου. Γι' αυτό φεύγω εγώ. Λοιπόν, φκέρω στη βαλίτσα σου. Και σε 5 λεπτά περιμένω σε στο σαλόνι. Ναι. Πάρη, πού είσαι, ε? Τι θέλεις, Ελένη? Είμαι στο σπίτι της Αφροδίτη και μαζεύω τα πράγματα μου. Πού να πας? Θα πάω πίσω στους γονείς μου στη Λάρνακα. Μπορώ να σου μιλήσω? Όχι, δεν μπορείς. Ωραίο
νεότερο πλάζα στα ζάμα του κόσμου. Για μένα είσαι εσύ. Τι κάνεις, κύριε Λευτέρη? Κλείνω το CD player. Άντε, πρωί-πρωί. Μας πήρε στα αυτιά. Μαρία μου, εσύ που μορφώνεσαι και παραμορφώνεσαι βλέποντας τηλεόραση πριν μεσημέρι βράδυ. Πώς το λένε αυτό το ασχημούλι, το του Love TV? Τον Φίσα? Όχι ρε, το όρθιο χιλιόμετρο. Αυτό που παρουσιάζει εκείνη την εκπομπή με τη χαζούλα τη φίλη σου. Χαζούλα. Μα τη Μαργαρίτα, η Μαργαρίτα, κύριε Λευτέρη, είναι χαζούλα. Η Μαργαρίτα χινούνισα με κιόρνιδες πελές. Μα μισό λεπτό, κύριε Λευτέρη. Εννοείς ασχημούλι τον Άγγελο? Ρε, αυτό το καλαμαρά, το... πώς είναι το επίθετό του, Μίτσο, Μούτσο? Κύριε Λευτέρη, ο Άγγελος Μούτσος είναι ο πιο ωραίος άντρας της Μεσογείου. Σιγά ρε Μαρία, και στεκίδαμε έτσι ο Λάκης ο Κούνελος, α. Λοιπόν, επειδή δεν μπορώ να ακούω άλλο ανοησίες στερεοφωνικά, πάρε τηλέφωνο το Μίστερ Μεσόγειο και πες του ότι θέλει να το δει ο Μίστερ Φίλιος. Αν θέλετε λοιπόν δουλειές στον Μίστερ Γιούνιβερς, δαμέ είμαι. Λάκη, γιατί δεν κάνεις αυτό που κάνεις καλύτερα? Δηλαδή? Πάρε γυλέμωνα καφέ. Τι είναι, Κωνσταντία? Μαμά, πού είσαι? Δουλειά, αγάπη μου, πού να είμαι? Τι ώρα είναι να έρθει σπίτι? Έχω πολλές δουλειές να κάνω. Να περάσω από την ποτήκη να δω να μου κάνει αρφή σου, γιατί... Τίποτε ρε μαμά, απλά που να έρχεσαι φέρω ένα γκαλά light. Okay. Ελπίζω να έκατσες να θυκευάζεις. Ρε μαμά, που το βολύν το θυκευάσμα να πονήσα τα μάθηκιά μου. Μπράβο, αγάπη μου. Εγώ πάντως πιστεύω πως ο έρωτας δεν χωρά συμβιβασμούς. Δηλαδή? Δηλαδή όταν είσαι πραγματικά ερωτευμένος, δεν νιώθεις να συμβιβάζεσαι. Θες να είσαι συνέχεια με τον άνθρωπό σου. Μάνα μου τώρα, ρομαντικός τελικά. Μπορείς να το πεις και έτσι. Δηλαδή, Άγγελε, εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει πραγματικά ο απόλυτος έρωτας? Απόλυτα. Όταν ερωτεύεσαι τόσο έντονα, τόσο δυνατά, πρέπει να είσαι έτοιμος να κάνεις τα πάντα για τον άλλον. Ακόμα και τη ζωή σου. Ναι, μαμά. Έλα, Ειρήνη μου, πού είσαι? Έκανα κάποιες δηλώσεις στο Love TV, μόλις σε τέλειωσα και πάω σπίτι. Ω, είμαι μπαϊ σπίτι, είναι αλλά κάτω στη Λευκοσία να φάμε. Κερνά ο θείος σου για σεμάκης. Κερνά ο θείος? Εσύ πυρετό? Όχι, πυρετό δεν έχει, είναι λίγο μειωμένος, αλλά θα του περάσει. Άτε, περιμένουμε σε. Okay. Είπες να κεράσεις εσύ. Α, άκουσες να κεράσεις, εξημέθησες αμέσως. Πάτε σε μέσα σφουγγαρισμένα. Το λοιπόν σταμάτα, γιατί νιώσεις δαμέα. Έγινε τίποτε? Ναι. Έσπασε μου τα νεύρα μου μακριστά γκαζοφίσιας. Κολλά μου συνέχεια. Και σ' αρέσκει δηλαδή? Εσένα ήταν να σου αρέσκει δηλαδή? Εκιάξ, έψιλος. Έχει ωραίο χαμόγελο, πράσινα μάτια. Θωρείς τα και τα ποτήρκα. Θα τα πιάσω, θα τα σπάσω, θα κάνω λουβίθκια. Παναγιά μου, Παναγιά μου. Την επόμενη φορά που θα μου κολλήσει, θα του γυρίσω βουζουνόπατσο. Πέ μου ποιος σου κολλά να τον κάνω άχρηστο. Φύγου μπροστά μου. Αρέσκει μου πολλά που νευριάζεις. Παναγιά μου, Παναγιά μου. Θα σου γυρίσω πάτσο. Όχι αίματα και τώρα σου γκαρίσα. Θέλει με, αλλά αν ντρέπεται να το παραδεχτεί. Παναγία μου, λείπουν τουλάχιστον 50 λίρες. Χαιρετώ τον εργαζόμενο λαό.
Ο εργαζόμενος λαός μαμά είναι έτοιμος να βάλει τα κλάματα. Γιατί? Γιατί το ταμείο είναι μείον. Λείπουν τουλάχιστον 50 λίρες, ρε μαμά. Εντάξει, αγάπη μου, ξέρουμε ότι δεν φημίζεσαι για τα μαθηματικά σου. Είσαι σκράπας, ξαναμετράτα. Μετρώτα, ρε μαμά, μετρώτα και ξαναμετρώτα και πάλι λείπουν 50 λίρες. Τι θα γίνει τώρα, δηλαδή? Να μου να γίνει, ρε μαμά, πρέπει να δουλεύω εγώ τη κυρία Δάφνη τώρα για. Για τρεις ημέρες μούχτη. Για να καλύψουν τις 50 λίρες. Να λεπτό, αγάπη μου, διότι έτσι εξαφανίζονται ως διαμαγείας οι 50 λίρες. Μπορεί να σου τις έκλεψε κάποιος, δηλαδή. Τώρα που το λαλείς, ρε μαμά, ήρθε σήμερα από το μαχαζίνι Κωνσταντία με την Αντριανέλα. Και άφηκα τις 2 λεπτά να φυλάουν το ταμείο να πάω εγώ στην τουαλέτα και να έρθω. Κόρη, δεν άντρεπεσαι, υποψιάζεσαι την αδερφή σου. Μαμά, λαλό σου δεν είναι μόνη της που ήρθε. Με την άλλη, τη φίλη της την Αντριανέλα. Μπαμά, βρεθούν οι δυο τους, δεν μπορείς να φανταστείς τι πελάρα μπορεί να κατεβάσει ο νους τους να κάνουν. Παρασέρνει μια είναι άλλη. Ουφ, να πού να κάνω. Και την πληρώνουνε τα βάζα και τα πιάτα. Πάντα σερβίτσια κι όλο το νοικοκύριο. Σταματά να γκρινιάζεις να χαρείς. Να μου πετάσεις και μασίες να καρύνεις. Έλα να ανάψουμε την πιπά της ειρήνης. Διότι σου λέω κάψε να παρεξηγείς. Γιατί στάθηκες? Όχι, αποστάθηκε λέει, δηλαδή κουράστηκε. Αχ, πεινάσαμε. Τι, πεινάσατε? Μα πριν από λίγο φάγαμε. Όχι, ο Βαλεντίνο, παρεξήγησες. Δεν είπε πεινάσαμε, επνάσαμε είπε, δηλαδή ξεκουραστήκαμε. Α, τέλος πάντων, λοιπόν, ας αφήσω να ξεκουραστείτε. Εγώ πρέπει να πάω στη δουλειά στην καφετέρια. Εγώ έχω να κάνω κάτι ψώνια με τον παπά μου και να έρθω στην καφετέρια. Μη βιάζεσαι, θα αναλάβω εγώ τους δικούς σου πελάτες. Ρε Αθούλα, ξέρεις το ότι εδώ 100 ευρώ στο εστιατόριο? Είναι που θέλεις να πεινάσω? Όχι μάνα μου, αλλά είπες για κάτι ψώνια προηγουμένως. Εν και να σε εξωθιάσω πολλά, απλά ήθελα έτσι κάτι μπότες, μια γούνα, ένα δερμάτινο. Απαναγία μου, κατάλαβα. Να που κατάλαβες. Τότε για να πιάσεις το δερμάτινο, να με χτάρεις σε μένα. Πού είναι ο Παρίς? Πάνω στο δωμάτιο του. Κυρία Αφροδίτη μου, έπιασε τον τηλέφωνο και έκλεισε μου το. Θα πάω πάνω στο δωμάτιο του και θα ακουστούν οι φωνές μου στο να είναι Αθανάσινα. Κανεί τα ρεζιλίκια στο κανάλι. Δεν θέλω καυκάτριτσι μες στο σπίτι. Καλά, κυρία Αφροδίτη μου, τώρα εσύ πιστεύεις ότι εγώ έχω τα με τον Άγγελο? Για να είμαι ειλικρινής, όχι. Δεν είσαι ο τύπος του. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, λες μου ότι πέφτω του λύτου του άγγονα σου. Μα πέ μου τώρα, είστε δαμέ για να μιλήσουμε για τον Άγγελο? Φαίνεται δεν μπορεί να ξεπεράσει το Άγγελουίν της. Πάρη, πέ μου ειλικρινά. Πιστεύεις ότι τα έχουμε τον Άγγελο? Να σου πω ειλικρινά. Είμαι σίγουρος. Είσαι γαϊδούρη. Τώρα καλά να σου κάνει. Έτσι εσένα που λύτω χαλίσσα. Ελένη μου, περίμενε! Ναι. Να περάσει, να περάσει. Λοιπόν, Λάκη, θέλω να θυμάσαι τρία πράγματα. Πρώτον, όταν κρατάς σημειώσεις να μην κάνεις ορθογραφικά λάθη. Δεύτερον, να αλλάζεις πότε-πότε το νερό του Ντίνου. Ή δυσαρεστημένος μαζί σου. Και τρίτον, να μην λες περισσότερες από 8 βλακίες το λεπτό. Κατάλαβα, θέλει να σπίσω, λες μόνος σου. Ο κύριος Μούτσος. Το ξέρω ότι είναι ο κύριος Μούτσος. Εσύ από πότε άρχισες να συνοδεύεις τους καλεσμένους στο γραφείο? Είπα να αρχίσω από σήμερα. Και είναι μεγάλη μου τιμή. Ευχαριστώ. Μαρία, πέψεις ότι γίνεσαι ενοχλητική. Λοιπόν, κύριε Βλάχο, σε τι οφείλω την τιμή? Κύριε Μούτσο, ναι. Σε δύο λόγους. Πρώτον, για να σας πληρώσω. Και δεύτερον, για να σας ενημερώσω. Ωραία. Μπορείτε πρώτα να με πληρώσετε, αν θέλετε. Ναι. Ναι.
Παίρνω και με τριτά, δεν έχω πρόβλημα. Ναι, όχι, απλώς... Πού το άλλαξα κοστούμι σήμερα και το ξέχασα το βιβλιάριο των Επιταγών. Σας πάει όμως, είναι ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ναι. Ας πάμε όμως στο δεύτερο, έτσι, διότι θα σας ενημερώσω για μια καινούργια δουλειά που πρόκειται να σας προτείνω και φυσικά θα σας αποφέρει τέτοια οικονομικά ωφέλη που το πρώτο πια θα είναι ασήμαντο. Ναι. Ασήμαντο. Ασήμαντο, ναι. Είμαστε έτοιμοι? Ναι. Πάντως για σεμάκι μου είσαι ο τελευταίος άνθρωπος στον κόσμο που τον επερίμενα να το δω να πίνει. Εγκαθέν που πίνα δεν το επρόσεξες. Ναι, θεία, αλλά άκουσα ότι πριν πιες μια μπουκάλα νουίσκι μόνος σου. Έχω βάσανα. Τι βάσανα έχεις, γιέ μου. Καλά να φάεις, καλά να πιεις, σπίτι μου. Πού είναι το πρόβλημα? Πείτε μου, είμαι φανίσιμος? Εντάξει, θεία, η σύγχρονη ψυχολογία λέει ότι η εμφάνιση είναι κάτι υποκειμενικό. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει η σύγχρονη ψυχολογία. Εμένα με ενδιαφέρει η σύγχρονη γυναίκα. Πώς σου φαίνεστε? Πείτε μου, είμαι ωραίος? Εντάξει, θείε, από μίαν άποψη είσαι ωραίος. Αν το δει φυσικά κάποιος με λίγο χιούμορ. Και όπως λες κι εσύ. Τι ανάγκη να έχεις. Έχεις την υγεία σου, έχεις τα δόντια σου, έχεις τα μαλλιά σου. Το τελευταίο να μην το σχολιάσω. Τι άλλο θέλεις? Εν καλά που σου λέει η μαμά μου, θεία, τι άλλο θέλεις? Θέλω γυναίκα. Έλα, κόρη. Κόρη, θα πιστέψεις ποιος εδάμε? Πέ μου, κόρη, τσαγωνιό. Κάποιος που σου αρέσκει πολλά. Ο Τζορτζ Κλούνι. Όχι. Ο Μπραντ Πιτ. Όχι. Ο Τσιμιτσέλης. Κόντεψες. Με μου πεις, ο Άγγελος Μούτσος. Πίγκο. Και αν δεν έρθεις γλυόρα, να σου τον πιάσει άλλη. Με μάσιζε πια. Εγώ. Εμέν τριχομαλή σου. Γιατί κόλλα της Μαργαρίτας? Τι θέλεις να κάνω, να μ' δω τη Μαργαρίτα? Άιστες αρλουμπές και σταμάτα να εμπειράζεις, εντάξει. Ξέρεις το ευκάλες την έξω από τα ρούχα της? Μακάρι. Δεν μακάρι, ρε. Να τη ευκάλω έξω από τα ρούχα της. Η πέλα Εστέλια, το λοιπόν, ξύχας τη Μαργαρίτα. Έχει άλλες κοπελούες να κολλάς αλλού. Οκ. Πέ μου, έχεις αρθεί? Αμέσως γραμμή. Οπλίστε! Οι δυο εξαφανιστείτε! Όχι εσείς! Εσείς εξαφανιστείτε. Εσείς κάτσετε αμέσως κάτω. Ξανατολμήσει να σηκώσει χέρι πάνω μου. Κύριε Αφροδίτη μου, έκαμε καλά που με άφησε να φύγω. Όπως βλέπεις, ο άνθρωπος δεν κάνει καμιά προσπάθεια. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω
πώς αφήσετε μια μικροπαρεξήγηση να σας φέρει σε έτσι σημείο. Έχει δύο μέρες που σκοτώνεστε. Εγώ να πιστέψω πως δεν έχει τίποτα με τον Άγγελο. Γιατί δεν μας λέει τι την ήθελε. Τόσο φόβερο μυστικό είναι που εκκλείσετε για τηλέφωνα. Ως γεγονός, ρε λένε μου, δεν έχει δίκιο ο Πέλλος. Τι είναι τούτο το φοβερό το μυστικό. Έκαμε κανέναν έγκλημα. Λοιπόν, θα σας το πω να τελειώνουμε. Ο Άγγελος θέλει μια παντρεμένη. Ευχαριστηθήκετε. Παντρεμένη. Δεν ξέρω που λέω καλά μάνας. Ποια παντρεμένη. Ξέρουμε τι. Κύριε Αφροδίτη μου, να μείνει ως δάμε, σε παρακαλώ. Και αν ήθελε την παντρεμένη, είναι σαν αντίσε κόφτη. Γιατί σου το είπε εσένα. Το λοιπόν, επειδή πέρασα πάρα πολύ ένταση τις τελευταίες μέρες, εγώ να φύγω να πάω στη Λεμεσόν. Και κύριε Αφροδίτη μου, αν μπορείς, σε παρακαλώ, δώσ' μου την αυριανή μέρα νόφ. Εντάξει, μπορεί να πας. Εντάξει, κύριε Πέρι. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, θέλετε να κάνουμε τη διαφήμιση που κάναμε για την Άγρη Κόλλα, μόνο που θέλω να την κάνουμε σε βίντεο. Ακριβώς. Και μάλιστα σκέφτομαι να φέρω και ένα ειδικό συνεργείο από Λατινική Αμερική μεριά για το γύρισμα. Γιατί Λατινική Αμερική? Διότι θέλω να δώσω έτσι ένα πιο βραζιλιάνικο ύφος για να συγκινήσουμε το γυναικείο πληθυσμό, βρε αδερφέ. Γίνεται να φέρουμε τη Χουάνα την Παρθένα. Ωπα, παιδιά. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι η Χουάνα είναι πια Παρθένα. Άντε, ρε παιδί μου, θα έχει χάσει και τη δουλειά της δηλαδή. Α, να οι δύο μωρές Παρθένες. Πώς από εδώ, κορίτσια? Εγώ ήρθα για να πάρω παραγγελίες. Τι θα πιείτε? Και η άλλη η Παρθένα? Καταρχάς δεν είμαι Παρθένα. Ποιος έκανε το ψυχικό? Απαξιώ να σου απαντήσω και συνεχίζω. Τυχαία ήρθε εδώ και τυχαία μπήκα μέσα εδώ στο γραφείο μαζί με τη Μαρία. Και τυχαία είδες και εμένα εδώ. Ναι, εσύ τι κάνεις, δάμε. Συγγνώμη που διακόπτω όλο τυχαίως δηλαδή, αλλά αυτό εδώ είναι το γραφείο μου και έχω καλέσει τον άνθρωπο για να μιλήσουμε για δουλειά. Α, ναι, τι δουλειά? Είναι που η δουλειά σου. Τι θα πάρετε? Εγώ θα πάρω εσένα. Σκάσε ρε, χιδέε. Εγώ θα πάρω. Ναι, ποια θα πάρεις εσύ? Προς το παρόν καμία. Έλα, φραπέ. Α. Ο. Έλα, 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 αφεύγουμε. Έχουμε και δουλειές. Αχ, δύσκολη καιρή για πρίγκιπες. Και για Παρθένες. Αν κρίνω από τη Χουάνα, ε. Για σεμάκι μου, εμεγάλωσες πια. Επέρασες τα 18 ή 40 χρόνια. Γιατί δεν βρίσκεις γυναίκα μόνος σου? Ήβρα, νομίζω. Ναι, ποια είναι, ξέρουμε τι? Ναι. Ε, ποια είναι, έσπασες μας. Η Χαρούλα. Ποια Χαρούλα? Η πρώην γυναίκα του άντρα σου. Λοιπόν, περιμένω εξηγήσεις. Κωνσταντία! Εγκουραστήκαμε που το σκεύασμα, ρε μαμά, και είπαμε να κάνουμε κανένα πάρτι. Θέλεις να πάμε να τη συμπαρασταθούμε μαζί? Τρεανόρημε! Bye. Διότι ήρθες, Μαριμανή. Ξέχασα ότι σήμερα πήρα το αυτοκίνητο μου για σέρβις. Μην ανησυχείς. Θα σε πετάξω εγώ. Ναι, αλλά απόψε να με φέρεις πίσω. Φυσικά. Ο Λάκης ο Κούνελος, εκτός από Κούνελος, είναι και κύριος. Τες κούνες και τις πίτσες είναι τέλος τα αγοράσετε. Ένωσαμε το pocket money μας και πιάσαμε τα. Ναι. Οξέμε τις 50 λίρες του ταμείου. Ανέβα στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά. Χόρεψε και σπάστε όλα τούτη τη βραδιά. Μάνα μου, μάνα μου. Ωραία, δηλαδή μεθαύριο γύρισμα. Ναι, ναι, τώρα για τις λεπτομέρειες θα σε ειδοποιήσει η Μαρία. Μπορώ να την ειδοποιήσω εγώ? Θα σε παρακαλούσα φεύγοντας να την πάρεις μαζί σου. Όχι, σε παρακαλώ, κάνω τη χάρη. Κράτη εδώ πέρα, μας ξεσχονίζει να είναι μόνη. Πάντως, ήταν καλό να είχαμε δυο γλαστές μες στο γραφείο. Ήταν απαλλασσάρι το design.